Μία ακόμη απίστευτη κτηνοδία με θύμα ένα θηλυκό κουταβάκι τεσσάρων μηνών αποκαλύφθηκε το απόγευμα τη Δευτέρα στο Ρέθυμνο, προκαλώντα οργή και αποτροπιασμό σε όλη την Ελλάδα. Το άτυχο ζωάκι βρέθηκε μέσα σε κάδο στην παραλιακή του Ρεθύμνου, όμω αυτό που ξεπερνά κάθε όριο απανθρωπιάς είναι το γεγονό ότι είχε ακόμη στο πόδι του πεταλούδα και ωρό. Η κοιλή να είναι πεταμένη σε κάδο, σε κάδο έχουμε συναντήσει πάρα πολλέ φορέ. Αλλά να είναι σε αυτή την κατάσταση, όχι, δεν το έχουμε ζήσει. Αυτέ είναι οι τραγικές εικόνες που αντίκρισαν εθελοντές λίγη ώρα αφού του έντρομοι πολίτες ανέσυραν το σκυλάκι από τα σκουπίδια. Το κουταβάκι είναι σε άθλια κατάσταση έξω από τον κάδο. Δίπλα του το τσουβάλι μέσα στο οποίο το είχαν βάλει και ένας ορός. Βρήκαν μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών, μέσα σε ένα τσουβάλι το συγκεκριμένο σκυλάκι, το οποίο είναι 4 μηνών, στο ποδαράκι του να έχει ορό. Όπω όλα δείχνουν, είχε νοσηλευτεί νωρίτερα σε κτηνιατρίο με συμπτώματα μόρβα, ωστόσο κατά από άγνωστε έω τώρα συνθήκε, ο κηδεμόνα το παρέλαβε και το πέταξε ζωντανό μέσα στον κάδο μαζί με τον ορό, όπου παρέμεινε άγνωστο για πόσε ώρε μέχρι να εντοπιστεί από του περαστικού. Ο ιδιοκτήτη εντό αγωγικών του σκυλιού το πήρε, το πήγε στο ιατρείο, του είπαν ότι πιθανόν δεν θα ζήσει, το πήρε με τον ορό και το πέταξε στα σκουπίδια γιατί προφανώ δεν ήθελε να κάνει καμία προσπάθεια. Πολίτε ειδοποίησαν μέλη τη φιλοζωική ομάδα Νιάζομαι που έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν σε εκτινιατρίο το κουταβάκι. Το σκυλάκι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και γίνεται προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε σταθερά άσχημη κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να δει το σκυλί. Καλούμε όποιον αναγνωρίζει το κουτάβι να δώσει στοιχεία για τον να αναφέρει σε ανακοίνωσή τη η φιλοζωική ομάδα Νιάζομαι, που ήδη κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων. Η Κρήτη TV ζήτησε ενημέρωση και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη για την πορεία τη έρευνα. Στην απάντησή τη, η ηγεσία τη τοπική Ελλάδα αναφέρει μεταξύ άλλων. Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου έχει διαταχθεί προανάκριση, η οποία ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου. Ήδη έχει ζητηθεί έλεγχο βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή και διεξάγεται ενδελεχής έρευνα προ κάθε κατεύθυνση για την εξηχνίαση τη πρωτοφανού υπόθεση. Η δήλωση συνοδεύτηκε με τη διαβεβαίωση ότι πραγματοποιείται αυτοψία για τον εντοπισμό υλικού από κάμερε σε όλη την ευρύτερη περιοχή και έχουν ζητηθεί καταθέσει από τους του κτηνιάτρου του Ρεθύμνου ώστε να εντοπιστεί η ταυτότητα του δράστη και να αντιμετωπίσει τι συνέπειε του νόμου για την αποτρόπαιη πράξη του. Η στεναχώρια μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί δεν βλέπουμε καμία βελτίωση παρόλη την προσπάθεια που γίνεται και από εμάς τους εθελοντές και από τον κόσμο και καλούμε και τον κόσμο όποιος ξέρει κάτι ή όποιος έχει δει κάτι εκεί στην περιοχή